Καταπληκτική εμφάνιση έκαναν οι τέσσερις αθλητές του σωματείου Τάλος Ηρακλείου στο ΤΑΕΚ Βοντό για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Πόρετ της Κροατίας. Όλοι τους κέρδισαν μετάλλια, συμβάλλοντας τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στον πύρακα των μεταλλίων. Η Μαρία Χρυσουλάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Ομαδικές Τέχνες Τουλ Νεανίδων και το χάλκινο στην κατηγορία Τριών Νταν Τουλ Νεανίδων. Ο Λευτέρης Στρατηγάκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Ομαδικές Τεχνικές Τουλ Ανδρών και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Μάχης έως 58 κιλά. Ο Δημήτρης Πουλωρίνης, στην πρώτη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Μάχης Εφήβων έως 51 κιλά. Τέλος, η Μαρίνα Δεριάκη κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια. Το πρώτο στην κατηγορία Σκιά Μαχίας Τουλ Τριαντάν Gold Βετεράνων και το δεύτερο στην κατηγορία Μάχης έως 75 κιλά Gold Βετεράνων. Η προσδοκία ήταν πολύ μεγάλη γιατί ο Σύλλογος κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά τα τελευταία τρία χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε το 2018. Ναι, προσδοκούσα ότι όλοι οι μαθητές ήταν πάνω στο βάθρο και όπως και επιβεβαιωθήκαν οι προσδοκίες μου, ότι πράγματι έτσι έγινε.